Είναι μαζί μας λοιπόν ο πατέρας Νεκτάριος, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι, πατέρα Νεκτάρη. Καλό μεσημέρι, αγαπητή Πόπη, και καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας. Μεγάλη Τρίτη σήμερα. Μεγάλη Τρίτη, και πρέπει να σου πω ότι πετυχαίνεις στον δρόμο της επιστροφής προς τη χώρα από τη Μονή, που είχα πάει για να εξομολογήσω εκεί τους κατοίκους, που και αυτοί προετοιμάζονται για τις μεγάλες αυτές ημέρες. Οπότε έχω σταματήσει σε ένα πολύ... Εννοείται στο χωριό στη Μονή. Χωριό στη Μονή, ναι, οπότε έχω σταματήσει σε ένα πολύ ωραίο σημείο τώρα και σας μιλάω απολαμβάνοντας τη θέα της χώρας από ψηλά. Που θα είναι υπέροχα λόγω και του καιρού, έτσι με συνεχεία, ακριβώς, βροχή, ήλιο. Έτσι, σας το λέω να ζηλέψετε λιγάκι τώρα, εσείς ναι, που είστε πιο χαμηλά. Ακριβώς, που είμαστε κλεισμένοι σε ένα στούντιο εδώ, βέβαια. Ακριβώς. Λοιπόν, Μεγάλη Τρίτη σήμερα, αγαπητοί τόποι, όπως είπες και εσύ, προχωράμε όλο και περισσότερο στα ενδότερα αυτής της πολύ μεγάλης και όμορφης εβδομάδος, και όλο και περισσότερο πλησιάζουμε στις μεγάλες ημέρες του πάθους και της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Σήμερα, Μεγάλη Τρίτη, αυτό το οποίο κυριαρχεί στο συναξάρι της ημέρας είναι η παραβολή των 10 παρθένων. Mm-hmm. Είπαμε ότι η Εκκλησία μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, όσο πλησιάζουν προς το πάθος αυτές τις πρώτες ημέρες, μας δίνει έτσι μηνύματα ουσιαστικά, σημαντικά, που μας βοηθούν πάρα πολύ στην προετοιμασία μας για να αντιμετωπίσουμε αυτό το οποίο θα ζήσουμε τις επόμενες ημέρες, αλλά και γενικότερα εφόδια που όποιος βεβαίως έχει πνευματική αγωνία και πίστη και θέλει να κάνει κάτι καλύτερο στη σχέση του με το Θεό και με τον εαυτό του, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να βελτιωθεί όσο γίνεται περισσότερο ως άνθρωπος. Η παραβολή λοιπόν των 10 παρθένων που κυριαρχεί σήμερα είναι μια από τις παραβολές που ο Χριστός χρησιμοποίησε και είπε για να μεταφέρει σημαντικές αλήθειες της διδασκαλίας του. Ο Κύριος κάποτε χρησιμοποίησε έτσι φανταστικές ιστορίες, ναι, που τις ονομάζουμε παραβολές, γιατί δεν είναι παραμύθια, δηλαδή δεν γίνονται στη σφαίρα της απολύτου φαντασίας με μυθικά πλάσματα κλπ. Είναι ιστορίες που πατάνε στην πραγματικότητα με εικόνες από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, αλλά που όμως δεν έχουν συμβεί πραγματικά ως γεγονότα. Σε αυτή λοιπόν την παραβολή ο Κύριος μας είπε, χρησιμοποιώντας τα έθιμα που υπήρχαν εκείνη την εποχή σε σχέση με το γάμο, μας μίλησε ότι πρόκειται να γίνει ένας γάμος και ήταν 10 κοπέλες, 10 κοπέλες παρθένες, αυτό ήταν το έθιμο τότε, οι οποίες περίμεναν για την υποδοχή του νυμφίου. Μας λέει χαρακτηριστικά ότι 5 από αυτές ήταν τις όφρονες κοπέλες, όριμες, με το μυαλό στο κεφάλι, όπως τα λέγαμε σήμερα, uh-huh, και οι άλλες 5 ήταν μωρές, τις ονομάζει έτσι την παραβολή ο Κύριος, δηλαδή ανόητες, χωρίς να έχουν ιδιαίτερη σοφροσύνη. Κρατούσαν λοιπόν τα λαδοφάναρά τους, γιατί η τελετή λάμβανε χώρα νύχτα, βράδυ δηλαδή, είχε δύσει ο ήλιος, και λοιπόν είχαν τα λαδοφάναρά τους και περίμεναν έξω από την οικία που επρόκειτο να γίνει η τελετή και να υποδεχθούν τον νυμφίο. Η ώρα όμως περνούσε, ο νυμφίος δεν φαινόταν πουθενά, κάποια στιγμή νύσταξαν, τις πήρε ο ύπνος και μετά από αρκετή ώρα ακούστηκε μια φωνή ότι έρχεται λοιπόν ο γαμπρός, έρχεται ο νυμφίος. Ξυπνήσαν οι κοπέλες, οι 5 που είχαν σοφροσύνη και είχαν προνοήσει, είχαν πάρει λίγο λαδάκι μαζί τους παραπάνω για να προετοιμάσουν τα λαδοφάναρά τους σε οποιαδήποτε περίπτωση που θα χρειαζόταν. Οι άλλες 5 όμως που δεν είχαν έτσι σοφροσύνη, δεν είχαν προετοιμαστεί, δεν είχαν τρόπο να ξανανάψουν τα φανάρια τους, έπρεπε να πάνε να βρουν λάδι, να επιστρέψουν πίσω, επιγραμματικά τώρα σας λέω την παραβολή, μέχρι να πάνε, να γυρίσουν. Είχε πάει εντωμεταξύ ο νυμφίος, είχαν μπει στο σπίτι οι 5 κοπέλες που είχαν προετοιμαστεί με όλους τους υπολείπους, έκλεισε η πόρτα, γυρίσαν μετά οι άλλες 5, χτυπάγανε και από μέσα λέει ακουγόταν η φωνή του νυμφίου, ουκ είδα ημάς, δηλαδή δεν σας γνωρίζω, δεν ξέρω ποιες είστε, και η πόρτα δεν άνοιξε ποτέ και έτσι αυτές οι κοπέλες μείνανε έξω από την τελετή και από την χαρά και από το γαμήλιο γλέντι. Μάλιστα. Τι θέλει λοιπόν τώρα αυτή η παραβολή να μας πει? Αυτή η παραβολή θα έχει το πολύ σημαντικό θέμα που στην πνευματική ζωή ονομάζουμε νύψη. Τι θα πει νύψη? Θα πει συνεχής προετοιμασία. Δηλαδή αυτό που λέει και ο λαός μας πολύ απλά, αν κάτι μπορείς να το κάνεις σήμερα, μην το αφήσεις για αύριο. Mm-hmm. Κάτι το οποίο είναι πολύ ανασταλτικό έως εγκληματικό θα έλεγα αρχικά στην πνευματική μας ζωή, αλλά νομίζω και γενικότερα στη ζωή μας, είναι η αναβλητικότητα. Δηλαδή έχουμε καιρό, έχουμε χρόνια, το ακούμε να το λένε και πολλοί άνθρωποι έτσι σε σχέση με την πίστη και την πνευματική ζωή, ότι εντάξει εγώ είμαι νέος ακόμα, θα πάω στην εκκλησία όταν γεράσω κλπ. Δηλαδή μιλάμε με μία βεβαιότητα, σαν να έχουμε έτσι στα χέρια μας και το αύριο και το μεθαύριο και το αντιμεθαύριο.
Ενώ πάρα πολλές φορές η πραγματικότητα έρχεται να μας διαψεύσει και με βίαιο τρόπο πολλές φορές. Ζήσαμε πολύ πρόσφατα αυτό το συγκλονιστικό γεγονός, δεν το έχουμε ξεπεράσει ακόμα, του δυστυχήματος στα Τέμπη με τα τρένα. Και εκεί έτσι για μία ακόμη φορά έρθαμε αντιμέτωποι με αυτή τη σκληρή πραγματικότητα που θέλουμε να την ξεχνάμε, αλλά δεν πρέπει, ότι το νήμα της ζωής μπορεί να κοπεί ανά πάσα στιγμή. Έτσι, αυτό θα πει ότι αυτό θέλει να πει παραβολή και είναι και η αφορμή αυτή η παραβολή για να γραφτεί αυτό το πολυροτροπάριο που ακούμε αυτές τις ημέρες, η Δούνη ποιος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, δηλαδή εκεί που δεν το περιμένεις. Ναι, ναι. Πόσα όνειρα είχαν αυτοί οι άνθρωποι, πόσα σχέδια, κι όμως τα πάντα σταμάτησαν εκείνη την ώρα και αυτό είναι κάτι που μπορεί να συμβεί στον καθένα ανά πάσα ώρα και στιγμή. Με αυτή λοιπόν την παραβολή ο Χριστός θέλει να μας φέρει μπροστά σε αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αυτές τις στιγμές της αμέλειας και της αδιαφορίας, του δεν βαριέσαι, του εντάξει αύριο, μεθαύριο, αντιμεθαύριο, πολύ περισσότερο στα θέματα που αφορούν την πνευματική μας ζωή. Όταν υπάρχει μια εκκρεμότητα πρέπει να την τακτοποιούμε τώρα, σήμερα, τώρα που υπάρχει, γιατί δεν ξέρουμε αν θα έχουμε το αύριο. Αν πρέπει να ζητήσουμε ένα συγγνώμη από κάποιον τον οποίον στεναχωρήσαμε, θα το κάνουμε τώρα. Μην το αφήσουμε γιατί δεν ξέρουμε αν θα έχουμε το αύριο, αν θα έχουμε αυτή την ευκαιρία. Και εμείς έτσι που ερχόμαστε σε επαφή με τους ανθρώπους και μέσα από την εξομολόγηση, πολλές φορές έτσι έχουμε έρθει αντιμέτωποι με τέτοια περιστατικά, δηλαδή έρχεται ο άλλος μας λέει να είχα ας πούμε έτσι μια αντιπαράθεση με τον πατέρα μου και έφυγε, ξαφνικά δεν πρόλαβα να του ζητήσω μια συγγνώμη γιατί το αμέλησα, το άφησα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο σημαντικό ζήτημα είναι αυτό το οποίο σήμερα η Εκκλησία μας μέσα από αυτή την παραβολή θέλει να μας τονίσει. Αυτή την ανάγκη, η διαδικασία της προετοιμασίας μας για το φεύγιό μας θα πω από αυτή την ζωή, για την συνάντησή μας με τον Θεό, πρέπει να είναι συνεχής. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η ραθυμία ή η τεμπελιά καμιά φορά που μας πιάνει, κυρίως στα πνευματικά ζητήματα και φυσικά πάντοτε απευθύνομαι στους ανθρώπους και στους ακροατές σας που έχουν μια πνευματική αναζήτηση περισσότερη. Ο Χριστός λοιπόν αυτή την παραβολή μας καλεί σε μια συνεχή νύψη, σε μια συνεχή εγρήγορση, σε μια συνεχή προετοιμασία, γιατί πόπι μου όντως δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο νηφίος. Και ο νηφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός. Κανείς δεν ξέρει τη στιγμή που θα φύγει από αυτόν τον κόσμο και θα βρεθεί ενώπιον του Θεού. Και αυτό είναι κάτι που είτε το πιστεύει κανείς είτε δεν το πιστεύει, θα συμβεί. Το ξέρουμε, το γνωρίζουμε και γι' αυτό ο Χριστός μας καλεί σε αυτήν την συνεχή προετοιμασία. Να υπάρχει αυτή η αγωνία μέσα μας δηλαδή και να μην αναβάλουμε τίποτα ούτε στη σχέση μας με το Θεό, αλλά ούτε στις μεταξύ μας σχέσεις. Να μην αφήνουμε πράγματα να φεύγουν, να μένουν σε εκκρεμότητα, γιατί πραγματικά δεν γνωρίζουμε πότε θα μας καλέσει ο Θεός κοντά του. Και ας αξιοποιούμε την κάθε στιγμή με τον καλύτερο τρόπο, κυρίως θα ξαναπώ, στα θέματα που αφορούν την πνευματική μας προετοιμασία. Αυτά λοιπόν και σήμερα πολύ έχω συγγραμματικά λόγια σας, για το πάτερ. Περιεχόμενο της ημέρας. Έτσι προσπαθώ όσο γίνεται περισσότερο και πιο απλά και πιο κατανοητά να μεταφέρουμε το μήνυμα και θα πω άλλη μια φορά με την ευκαιρία ότι είστε άξιοι πολλών συγχαρητηριών που πήρατε αυτή την πρωτοβουλία και εσύ αγαπητοί Πόπη. Μέσα σε όλα όσα υπάρχουν στην επικαιρότητα και την καθημερινότητα που είναι πολύ σημαντικά να υπάρχει αυτό το, και αυτό το λίγο που αφορά την πνευματική μας έτσι υπόσταση, γιατί δεν είμαστε μόνο σώμα, υπάρχει και μια ψυχή μέσα σε αυτό το σώμα που έχει και αυτή την ανάγκη της να τραφεί με κάποιο τρόπο. Και είναι στιγμές που τα έχουμε πραγματικά πολύ ανάγκη και αυτά τα λόγια που μας λέτε και τη σημασία όλων αυτών των ημερών που βιώνουμε τις μεγάλες εβδομάδες και τις Ανάστασης του Κυρίου. Έτσι, και αν βοηθώ έστω και κατ' ελάχιστον χαιρόμαι και σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ πατέρα Νεκτάρη, να είστε καλά, θα τα πούμε πάλι αύριο, καλή συνέχεια. Πρώτα Θεός, αμήν. Και εσείς καλή συνέχεια, καλή δύναμη και στους αγαπητούς ακροατές σας. Να είστε καλά.